πάτε στην Αγγλική Θέμη, γιατί εσύ είσαι και ο γνωστός. Αθηνίδα που μαζεύει ελιές. Ναι, αλλά τι γράφει από κάτω Θέμη. Λέει, discover what makes you come alive and bring more joy in your life. Αυτό είναι ποίημα. Είναι ποίηση, βαριά. Θέλετε να πω ελληνικά. Παρακάλεψε αυτό που σε κάνει να νιώθεις ζωντανός και φέρε πιο πολύ χαρά στη ζωή σου. Εγώ σε λίγες μέρες, αν όλα πάνε καλά, θα συναντήσω τρίτα ώρα στο Λονδίνο. Θα πάρω μερικές ελιές από την Άνδρο, θα πάω στη τρίτα ώρα, θα της πω, Ρίτα μου, discover what makes you come alive. Για να μην νομίζεις ότι μόνο εγώ είμαι λίγο έτσι περίεργη και international, θέλω να σου πω ότι από κάτω στο Instagram υπήρξαν πάρα πολλά σχόλια που λένε, βρε Ελένη, Λενιό, γιατί στην αγγλική γλώσσα. Έτσι. Και η Ελένη Μενεγάκη Φέη μου απάντησε. Τι απάντησε? Να γελάσεις όσο θες. Εγώ δεν έχω μόνο followers στην Ελλάδα. Ισχύει. Πώς ισχύει? Εσύ όμως μπορούν να μας ακολουθούν άνθρωποι από το εξωτερικό. Εσύ δεν μας ακολουθούν. Γιατί δεν είσαι βρήκα. Εσύ με τόσο ταξίδι αγάπη. Έτσι είναι, Θέη. Πώς είσαι κι εσύ. Δηλαδή, οι ξένοι followers σε λες Μενεγάκη και έγονταν για τις ελιές στην άνθρωπο και σου λέει για να τα πω τα αγγλικά. Άρα το θέμα είναι ότι τις γράφει. Συγγνώμη, υπάρχει μόνο ένα σχόλιο. Όχι, υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια. Υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια. Και εδώ τώρα η Ελεάνα. Το θέμα είναι ότι έγραψε στα αγγλικά κάτι. Ξεκίνησε. Βασικά το θέμα ξεκίνησε έτσι. Επειδή πώς ξαφνικά η Ελένη γράφει στα αγγλικά, που ξέρουμε ότι έχει και ένα θεματάκι με τις γλώσσες. Αλλά φαίνεται μαζί με τα παιδιά που πάνε σε ξενόγλωσσο σχολείο. Μπορεί να έχει κάνει τέτοια θέματα και η Ελένη. Δεν ξέρει αγγλικά. Εννοείς θεματάκι. Κλεοπάτρα. Τι θεματάκι είναι, παιδί μου, δεν μιλάει καλά ξενόγλωσσο. Αυτό σου λέει. Φαντάσου να το γράφει ο Αρναούτογλου, τι έχει να γίνει. Καλά, μα το γράφει ο Αρναούτογλου, δεν καταλάβαινε κανείς τίποτα. Γρηγόρη μου, συγγνώμη, αλλά δεν συγγνώμη, αποκλείεται να ανέλαβε να κάνει την καμπάνια του Honor που είναι. Δεν του... το γράφει, θα έπρεπε να έχει hashtag Honor, βρε Άρη μου. Ας έγραφε. Εντάξει, εντάξει. Μπορεί να το γράψει. Να λέω, έγινε ολόκληρο θέμα επειδή έγραψε μια πρόταση. Όχι, είχε και άλλο θέμα φέτος. Γιατί, να σας πω κάτι τώρα, χωρίς να θέλω να υπερασπιστώ, αλλά πολλοί γράφουν στα αγγλικά. Έγραψες εσύ στα αγγλικά,